Τζόρντα, τα μούτρα σου να πούμε είναι πολύ κάτω, δεν μ' αρέσουν. Έχω κατεβάσει τα φρύδια κάτω. Δεν γουστάρω. Είχα κάποιες ελπίδες, τελειώσανε σήμερα. Τι ελπίδες είχες? Κάποιες ελπίδες για το πρωτάθλημα. Αν κέρδαγε ο ΠΑΟΚ, καταρχήν αν έχανε βαθμούς ο Ολυμπιακός πιο νωρίς. Ναι. Που δεν έχασε βαθμούς. Δηλαδή, άμα έχανε ο Ολυμπιακός βαθμούς πιο νωρίς. Είναι γεγονός ότι δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός τον τελευταίο χρόνο. Έτσι. Εσύ πατάς καλά τον τελευταίο χρόνο. Πρόσεξε να δεις. Όχι, δεν πατάω καλά. Δεν πατάς καλά. Αλλά μπορείς και έτσι να πάρεις τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Λοιπόν, τα μούτρα σου γιατί τα έχεις κάνει. Ολυμπιακός... Περίμενες να πάρεις πρωτάθλημα δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. Από τη στιγμή που δεν έχασε βαθμούς ο Ολυμπιακός. Ναι. Μετά οι βαθμοί είναι πάλι εκεί. Ναι. Δεν είναι 8 βαθμοί. Το γόητρο με την ΑΕΚ, ας πούμε. Γιατί το γόητρο. Το γόητρο με την ΑΕΚ. Ωραία. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες θα θυμάται κανείς το γόητρο. Θα πάει το γόητρο στην προϊστορία. Θα λες προϊστορία. Ναι. Το δηλαδή του κέρδισε τον Ολυμπιακό 2-0 εδώ και με το μαλάτο. Και τι, πήγε στην προϊστορία γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή τα 23 χρόνια που κέρδισε τον Ολυμπιακό και τα έπαιρνε αυτό στα προϊστορία. Τώρα, για πούμε, παράδειγμα, καμιά 35 ήττες, γίνανε 36. Ναι. Τι έγινε? Δεν τρέχει τίποτα. Όχι, απλώς ενισχύεται η προϊστορία. Ενισχύεται η προϊστορία. Αυτό. Εκεί έγινε τίποτα. Ποιο θα θυμάται μετά κανένα δύο χρόνια? Άκουσε λίγο κάτι, να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι. Έτσι, τσακ πατ, γιατί έγινε μια κουβέντα πριν. Στα ραδιόφωνα αυτή την εβδομάδα είδα τους παοξίδες με μεγάλη έπαρση ότι πια ΑΕΚ μωρέ, η Κούλα, η Σούλα, η Τούλα, πια Εκούλα και τέτοια. 0-3 από ημίχρονο, ναι, λέει. 0-3 από ημίχρονο και τέτοια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο λάθος όσον αφορά. Και δηλαδή, είδε το παιχνίδι της ΑΕΚ, επειδή πέτυχε η συνταγή με τον Ολυμπιακό, πήγε να βγάλει την ίδια τετράδα στην άμυνα. Βέβαια, εκεί πέρα δημιουργήθηκαν μερικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αλλά νομίζω ότι ο Κρέσπο, σαν αριστερό μπακ, ίσως χρειαζόταν περισσότερο σαν στόπερ με έναν εκ των δύο ψηλών της άμυνας, το Μαλεζά ή το Βαρέλα, γιατί θα είχε να αντιμετωπίσει χαμηλά ένα παίκτη με μεγάλη ποιότητα τεχνικής κατάρτισης, με ένας με έναν με ταχύτητα, που είναι ο Ραούχο, ο οποίος σκοράρει από όλες τις πλευρές. Σκοράρει ψηλά, σκοράρει χαμηλά, σκοράρει με ταχύτητα, σκοράρει στο κεφάλι. Είναι ένας παίκτης που έχουμε δει ότι σκοράρει ποικιλοτρόπως. Πιθανόν, λέω, μετά το μάτς, γιατί εμείς την κριτική την κάνουμε πολλές φορές και πριν το μάτς και λέμε ότι θα ήταν προτιμότερο, το λέμε πριν το μάτς, να πάει ο Κρέσπο στον Αραούχο, παρά να πάνε δύο στην ευθεία ψηλά κορμιά αργή, ο Μαλεζάς με τον Βαρέλα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η ΑΕΚ επέμεινε σε αυτό που έκανε με τον Πανιόνιο, να βάλει τρία χαφ και τέταρτο το Μάνταλο σε επαστρατεμένο ρόλο. Δηλαδή έβαλε και τον Αϊντάρεβιτς και τον Γιώχανσον και τον Σιμόες να κλέβουν και να δώσουν την κατοχή με τον Μάνταλο, να δώσουν στην πλάτη του Μάνταλου μια ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο και να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ και αυτοί περισσότερο στον άξονα. Δεν είδα αμυντικό χαφ πάνω στο Μάνταλο. Είναι δύο στοιχεία σε αυτό το παιχνίδι που εάν ο coach, ο Ίβιτς, τα έφτιαχνε και έτρωγε τα τρία γκολ, θα έλεγα δικαιολογημένος. Από τη στιγμή που ο Κάνιας είναι έτοιμος, δεν ξέρουμε βέβαια, μπορεί να βγάλει 90 λεπτά γιατί είναι ένα κορμί βαρύ. Από τη στιγμή που τον έχεις αποστολή όμως και από τη στιγμή όπου χρειάζεσαι έναν παίχτη αμυντικά ρολίστα χαμηλά πάνω στο Μάνταλο, νομίζω ότι ο Κάτσε θα έπρεπε να ξεθαυτεί. Ούτε τον ένα πήρε ούτε τον άλλο. Ούτε ο ένας ήταν λοιπόν, ούτε ο άλλος. Είναι ξεχνάς όμως τον αμυντική στον προπονητή μας. Γιατί τον αμυντικό. Είχε δύο αναγκαστικές αλλαγές. Εγώ μιλάω για τον άλλο. Σου λέει τώρα. Σου λέει άλλο για το αρχικό σχήμα. Να το ξεκινήσει το. Ξεκινήσει με έναν παίχτη που έρχεται από τραυματισμό. Και να ξεκινήσει με έναν παίχτη ο οποίος δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Παίξε χωρίς αμυντικό χαφ. Παίξε χωρίς αμυντικό χαφ και με την ΑΕΚ να έχει ένα εξάρι και δύο οκτάρια. Εσύ παίζεις δηλαδή, για μένα όλη η μάχη στα χαφ παίζει ρόλο με την ποιότητα και την, κατά κάποιο τρόπο το ρόλο που έχει ο κάθε χαφ και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε χαφ. Ο Τζίμιροτ είναι ένα οκτάρι το οποίο δεν δημιουργεί. Ο Σακόφ είναι ένα οκτάρι το οποίο στον αέρα είναι πάρα πολύ καλός, μπορεί να σου πάρει γκολ, αλλά δεν είναι αυτός ο δημιουργικός. Και ο Άρντα σήμερα έδειξε και γενικότερα, εγώ επειδή βιάζομαι να δώσω μια
ερμηνεία στους ποδοσφαιριστές τους καινούριους, λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί μεταγραφή μεγάλου ποδοσφαιριστή στη θέση 10. Γιατί βλέπουμε και σήμερα ότι και ο Μπίσεσβαρ και ο Ουάρντα και ο Πέλκας στην προηγούμενη θητεία του όλα αυτά τα μάτς δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορείς να πεις ότι θα με σηκώσει, έχει ουσία, έχει φαντασία, έχει ποιότητα κτλ. Ο Μπίσεσβαρ θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς, αλλά είναι μισοπνεύμονας. Έχει ποιότητα, αναγκάστηκε να πάρει πάλι την μπάλα από πολύ πίσω για να δημιουργήσει, μπλοκαρίστηκε από ένα Σιμόες ο οποίος ήταν, θα έλεγα, επικός, εκπληκτικός για ένα παιχνίδι όπου τα χαφ θα παίζανε σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι χωρίς καθαρό εξάρι και με δυο στόπερ βαριά κορμιά απέναντι σε παίκτες που χαμηλά είναι πάρα πολύ καλοί δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε. Δεν ξέρω, όταν τελειώσω σημειώστε να μου ανταπαντήσετε. Όσον αφορά τώρα τον Τζάλμα Κάμπος, όλη την εβδομάδα έλεγα ότι προτιμάω το Μιστακίδη εκεί γιατί ο Τζάλμα Κάμπος έχει συνεχόμενη πτωτική πορεία στο πρωτάθλημα. Χάνει ταχύτητα, χάνει τα γκολ, στο μαρκάρισμα έρχεται, εντάξει, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν με τρελαίνει κιόλας, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε φρεσκάδα, είναι σε καλή γενική αντοχή, γενικά μου δημιουργεί θέματα. Ο Ερνίκε είναι ένας παίκτης για το καλύτερο και για το χειρότερο. Μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια να φάει τρεις παίκτες και να σκοράρει και μπορεί να σου κάνει στην επόμενη φάση μια αδίποτε επιθετική τσαπατσουλιά. Συμβαίνει αυτό. Εκείνο το οποίο είναι επικίνδυνο είναι όταν ο ΠΑΟΚ χάσει την μπάλα. Ο Ενρίκη είναι επικίνδυνος. Είτε κάνει φάουλ πολλά για κάρτες. Σήμερα βρέθηκε και στη φάση του γκολ. Γενικά όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ, ο Ενρίκη είναι μπελάς. Ο Μπρίγιοβιτς είναι στο σημερινό παιχνίδι ο παίκτης που περίμενε να του τη φέρουν μέσα στη φάση. Δεν τον βοηθήσανε. Την άλλη μεριά δεν είναι ο παίκτης που θα παίξει σε μεγάλο χώρο. Είναι ο παίκτης ο οποίος ψηλά θα δημιουργήσει κατάσταση. Χαμηλά είπαμε ότι δεν τον περιμένουμε. Γενικά σε αυτό το παιχνίδι δεν φορτώθηκε. Αλλά δεν είναι ο παίκτης όπως ο Αραούχο που θα βγει, θα πάρει την μπάλα, θα τριπλάρει, θα μπει, θα χωθεί κτλ. Είναι πιο μικρών τετραγωνικών μέτρων, πολύ πιο δυνατός. Αλλά σίγουρα πολύ πιο προβλέψιμος και καθόλου θεαματικός στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ είπαμε με Σιμόες να είναι ένα σκύλος pitbull, ο Γιώχανσον και ο Αϊντάρεβιτς να τον πλαισιώνουν σαν οχτάρια με το μάνταλο απελευθερωμένο. Το μυστικό ότι δεν ξεκινάει ο Χρυστοδουλόπουλος, ξεκινάει ο Βάργκας πάνω στον Κρέσπο, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Το έχεις πει αυτό εσύ. Ναι, όχι Λάζαρος. Όχι Λάζαρος, Βάργκας. Όχι Λάζαρος, Βάργκας. Τα θυμάμαι. Για τους τερματοφύλακες έγινε κουβέντα. Ο Γλύκος έκανε 5 σπουδαίες αποκρούσεις αλλά ευθύνεται στην κάρτα του Μαλεζά. Οπότε και στο δεύτερο γκολ το τρώει όρθιος. Οπότε είναι και πολύ καλός και πολύ κακός. Πιάνεται το δεύτερο. Πιάνεται. Πιάνεται. Όχι. Τα δύο τελευταία ευθύνεται και στα δύο τελευταία. Στο τρίτο γκολ ευθύνεται, το παιχνίδι έχει τελειώσει εκεί, αλλά έχει κάνει καλές αποκρούσεις οι οποίες χαλάνε τη γενική του εικόνα διότι κάνει τη λάθος πάσα και αναγκάζει τον Μαλεζά να φάει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Οπότε λέμε ότι συμμετέχει ουσιαστικά σε ένα αρνητικό κομμάτι πολύ έτσι, επικίνδυνο τακτικά. Χάνει ο Μαλεζάς τη θέση του με το δεύτερο φάουλ γιατί του βγάζει τη μέση εκεί ο Βάργκας, δεν ήτανε. Ναι. Του βγάζει τη μέση ο Βάργκας γιατί τον τράβηξε στη γραμμή. Έχει θεματάκια ο ΠΑΟΚ πίσω με δυο βαριά κορμιά. Δηλαδή με Κρέσπο και Μαλεζά και με Λέοβατς, με Μάτος, εγώ και με ένα κόφτη αμυντικά θα ένιωθα καλύτερα. Δεν απειλήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ, να το ξέρεις. Δεν απειλήθηκε. Όχι. Εγώ νομίζω. Δεν απειλήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να σε ξεκολλιάσει. Ναι, τι δεν απειλήθηκε. Κοίταξε, ο πισινός σου αμπούρι έχει γίνει. Άκου τώρα. Τι δεν απειλήθηκε. Εντάξει. Και από τον άξονα και από τη μεριά του Βάργκας τι δεν απειλήθηκε. Εντάξει, τώρα. Τη μεριά του Βάργκας ανέβαζε και τον Λέοβατς. Τώρα λέω εγώ. Ανέβαζε. Εντάξει, δεν λέω εγώ, δεν τον έβαλε όμως. Τώρα πρόσεξε να δεις. 1-0 το παιχνίδι βρέθηκε ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται πίσω στα δευτερόλεπτα λοιπόν στο σκορ. Ναι. Νομίζω άλλαξε το πλάνο του Ίβιτς. Εγώ το πλάνο. Πιστεύω ναι. ότι θα δίνει χώρο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ναι. μετά το 70 δεν έχει. Φαίνεται ότι αποδυνάμισμένη. Ναι. Διότι δεν είναι πολύ γυμνασμένη η ομάδα. Ναι. Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά το 75-80 έβαλε τα δύο γκολ. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται αυτό λοιπόν γιατί φταίει αποκλειστικά. Ναι.
εκεί στα γκολ και τα δύο τα γκολ ο τερματοφύλακας ο Γλύκος, διότι. Δηλαδή εσύ ερμηνεύει σήμερα αυτή την τριάρα στο Γλύκο, δηλαδή. Πρόσεξε να δεις το παιχνίδι. Άκου να δεις, θα σου πω εγώ. Εντάξει, δεν έχει αιμονή τώρα, ναι. Όχι, δεν έχω καθόλου αιμονή. Μπορούσε το σκορ να γίνει 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου γκολ. Μπορούσε και 5-1 να γίνει, βέβαια. Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Μπορούσε. Η εικόνα γενικά μιλάει. Σ' άρεσε αυτό που είδες. Άκου να δεις. Ναι. Λοιπόν. Ενόψη τελικού κυπέλου, ενόψη κυπέλου. Αυτά αργούν ακόμα. Αργούν ακόμα αυτά. Αργούνε, λοιπόν, ναι. Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα ο ΠΑΟΚ είναι μακριά από τις καλές εμφανίσεις του. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Ήταν η απουσία του Κάνιας. Όπως είπες κιόλας, δεν έπαιξε με καθαρό αμυντικό χαφ εκεί πέρα. Και ο Σαγκοφιό Τσίμιροτ δεν είναι καθαρά αμυντικά χαφ. Έπρεπε, πιστεύω εγώ, ή ο Κάνιας ή ο Κάτσι κάποιος από τους δύο. Ο Σάκοφ το βάζει για να ψηλώνει την ομάδα. Να ψηλώνει την ομάδα. Σωστά. Άμπραβο, ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά νομίζω κάνει και μία λάθος κίνηση που τραβάει τον, κατεβάζει τον Κρέσπο αριστερά, αριστερό μπακ. Με τον και... Ολυμπιακό όμως του βγήκε έβερ γιατί θε... σε καλό αυτή και κίνηση. Σε καλό, ναι. Και σε καλό, λοιπόν. Και ήθελα την επαναλάβει. Λέω, του βγήκε Βάργκας εκεί αντί για Λεωνούση. Και του βγήκε ο Αραούχο σε δύο βαριά κορμιά και έγινε ιστορία. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Είναι άτυχος ο ΠΑΟΚ διότι βρίσκεται πίσω στο σκορ από, τα, από το πρώτο λεπτό. Κοίτα με τον Ολυμπιακό έπαιξε και με κόφτη. Και αναγκάζεται δηλαδή μετά. Κοπιά του μάτς, συγγνώμη, πήρε την κοπιά του μάτς με τον Ολυμπιακό και την έβαλε και με την ΑΕΚ. Καλά. Δεν έβαλε, ας πούμε, ναι. Δεν έβαλε το μυαλό του να δουλέψει ότι ξέρεις κάτι, ο Μάνταλος χαμηλά και απέξει και τέταρτος. Αν έχει δηλαδή τα κλεψίματα η ΑΕΚ λόγω των τριών χαφ. Και βγαίνει ο τέταρτος, ο Μάνταλος, πρέπει να έχω εγώ ένα εκεί κοντά να τον κόψει. Δεν τον έκοψε. Ναι. Δεν τον έκοψε ότι ο Κρέσπο, ναι μεν, αριστερά κόβει τον Ενρίκη και του λέει παίξε μόνο εξ αριστερά, αλλά ο Βάργκας τον έβαγε στενασμένα, ενώ το Λέβας μπορεί να μην τον έτρωγε. Δεν τον έκοψε. Και δεν τον έκοψε να πιάσει τον Αραούχο. Δεν τον έκοψε να πιάσει τον Αραούχο χαμηλά. Πρώτα απ' όλα. Πάντως κούλα δεν είναι. Να πω το εξής. Κοίταξε. Μόνο κούλα δεν είναι. Όλα τα παιχνίδια αυτά, οι τέσσερις μεγάλοι, είναι ντέρμπι τώρα. Σε οποιαδήποτε κατάσταση για να βρίσκονται. Σου μιλώ, δεν ξέρω στα δύο με το δικό σου, αν είχες μια ύπαρση. Τους έλεγα εγώ, είναι ντέρμπι. Είναι μεγάλο ντέρμπι. Εσύ δηλαδή είναι σοβαρός. Εννοείται, εννοείται, είναι μεγάλο ντέρμπι. Διότι σε οποιαδήποτε αγωνιστική κατάσταση και αν βρίσκονται, όταν η ομάδα που δεν έχει την ποιότητα που έχει η αντίπαλος, το παίζει δυναμικά, παίζει με πάθος. Ποια είναι η ομάδα που έχει. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει καλύτερη ποιότητα από την ΑΕΚ. Από πού, σε επίθεση τι. Σε όλες τις θέσεις πιστεύω. Σε όλες τις θέσεις. Όπου θέλεις. Τερματοφύλακας. Καλύτερος είναι από τον άλλον. Ο Γλύκος καλύτερος από τον Μπάρκα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αν θέλεις και ο αναπληρωματικός του, ο Μπρίκιτς. Ο Μπρίκιτς. Λοιπόν, πάμε δεξιά. Έχει γκάλο η ΑΕΚ. Γκάλο έχει εσύ στο μάτο. Ποιος είναι καλύτερος. Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις. Εσύ θα μου πεις. Ο Κόκορας. Ο ένας έχει παίξει τελικό Europa League, ας πούμε. Βαρέλα με Βράνια. Τα στόπερ. Ποια είναι καλύτερα. Εσύ θα μου πεις. Εγώ πιστεύω του πάω και τα στόπερ είναι καλύτερα. Ο Μαλεζάς με τον Λαμπρόπουλο. Ακόμα και αριστερά. Ο Κρέσπο με τον Τίτα. Όχι ο Κρέσπο. Μιλάω για τον Λέοβατς με τον Τίτα. Λοιπόν, πάνε στα χάφτα. Έχει ό,τι καλύτερο έχει να δείξει. Ο Τσίμιρο με τον Σιμόες, ας πούμε. Ο Τσίμιρο είναι χαφάρα, να ξέρεις. Χαφάρα είναι. Ο Σιμόες είναι λίγο. Ο Χασόν με Σάχοφ. Κοίταξε. Έχει λέγε μου, ποιος είναι καλύτερος. Οι καλύτερες θέσεις της ΑΕΚ είναι στα χαφ. Ναι. Αυτός ο. Πώς το λένε. Μάνταλος, ας πούμε, με Ουάρντα. Ποιος είναι τώρα, ο Μάνταλος για ο Βάρντα. Ο Σίρτης. Πρόσεξε. Ναι. Τον Ουάρντα, ο Ουάρντα είναι μεταγραφή. Ο Τσάρμα ή ο Βάρντας. Εντάξει, ο Τσάρμα είναι στα κάτω του τώρα. Στα πάνω του πιστεύω είναι καλύτερος. Τώρα είναι ο Ροντρίγκε για ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε. Και ο Αραούχο ή ο Πρίγκοβιτς. Εννοείται ότι είναι ο Ενρίκε. Ο Αραούχο ή ο Πρίγκοβιτς. Και εννοείται ότι είναι και ο Πρίγκοβιτς. Ναι. Αλλά σου πω κάτι. Στα αμυντικά χαφ τώρα η ΑΕΚ υπερτερεί. Φαίνεται ότι υπερτερεί εδώ πέρα. Ναι. Φαίνεται ότι υπερτερεί. Έχει ποιότητα ρε παιδί. Και ο Γιώχανς Κωσιμός είναι λίγο αργή όμως και ίδιο. Ναι. Έτσι είναι. Ο Σακόβ είναι γλίγορα. Τώρα ο Πάουκ δεν έπαιξε με καθαρά αμυντικά χαφ. Ναι. Μην μου βάζει το σακό, δεν έπαιξε με καλά. Είναι αυτά λάθη, πιστεύω, του προπονητή. Δεν φταίει το υλικό, ας πούμε, ότι είναι καλύτερο της ΑΕΚ. Επίσης. Εμείς κάναμε το λάθος, ναι. Εμείς κάναμε το λάθος. Επίσης, πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι το προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όταν κέρδισε λοιπόν ο Ολυμπιακός και το αποτέλεσμα πλέον όσον αφορά. Εδώ Καζαντζίδης, κάποιες ελπίδες. Κλαίτε για τη διαιτησία με τον Καζαντζίδη. Δεν υπάρχει θέμα με τη διαιτησία. Εντάξει, τώρα αυτά και οι δύο κάρτες ήταν κάρτες, κόκκινη. Τι να λέμε τώρα. Κόκκινη είναι η κάρτα. Δεν νομίζω τώρα κάτι σποράκια, κάτι αυτά, θα τα δίνουν σημασία. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, έτσι εννοείται. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Διότι ναι. Πρέπει όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρπι, πρέπει να μπαίνεις με πάθος και με δύναμη, γιατί στα ντέρπι το πάθος και η δύναμη είναι που κυριαρχούν. Και οι δικοί μας κατεβήκανε, τι να πω, σαν κοριτσάκια. Σαν κοριτσάκια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελείως. Λοιπόν, από εκεί και μετά ναι. Μας πήρε και το κέντρο. Μας πήραν και το κέντρο. Παίζαν μεγάλο παραπάνω. Ναι, παίζαν μεγάλο. Ειδικά όταν αναμενόταν η ΑΕΚ, φαινόταν ότι έξι ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα κλάσματα δευτερόλεπτα, έξι παίκτες πίσω στην άμυνα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν και στο πρώτο γύρο. Κάπως έτσι το είδα και στο πρώτο γύρο. Λοιπόν, ευτύχησε η ΑΕΚ να προηγηθεί στα πρώτα δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια άλλαξε τα σχέδια του Ίβιτς, πιστεύω, διότι αλλού ήθελε να παίξει. Αφού αλλού ήθελε
αλλιώς ήθελε να το πάει το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ίβιτς ήθελε να δώσει χώρο στην ΑΕΚ να την κουράσει μέχρι το 70 και μετά να την χτυπήσει. Ο χρόνος θα ήταν υπέρ του. Γιατί δεν το βγήκε. Δεν το βγήκε. Τώρα, όσον αφορά πανάξια φυσικά είναι και εννοείται τη ΑΕΚ, αλλά δεν είναι το 3-0 σε καμία των περιπτώσεων. Δεν αντικατοπτρίζει τη διαφορά των ομάδων. Δηλαδή, αν κάποιο δεν είδε το παιχνίδι και ακούσε 3-0, σου λέει τον διέλυσε τον πάγκο. Δεν ισχύει φυσικά αυτό. Δεν ισχύει. Τα τελευταία δύο γκολ, το δεύτερο και το τρίτο, 100% φταίει ο Γλύκος και στα δύο. Πρώτον, στο δεύτερο, διότι ήταν ένα μέτρο η μπάλα. Καταρχήν δεν κουνήθηκε. Έπρεπε να κάνει εκτείναξη και να μην κουνήθηκε. Ήταν στο μέτρο. Δεν ήταν μακριά. Έχει γκολ στον αέρα, σαν το Καρταζόγλιο. Την έξοδο δεν την έχει. Πεσμένος. Με τα πόδια κάτω κάνει το λάθος. Εννοείται ότι κάνει το λάθος. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μια μεταγραφή του καλοκαιριού. Οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Τι να αυτό. Οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Είναι το ταβάνι του Γλυκού αυτό, δεν μπορεί παραπάνω. Ναι. Δεν έχει κάτι παραπάνω να πας. Οπότε πλέον το δίνεις και παίρνεις τον χρόνο έναν άλλο. Το δίνεις ή το βάλεις στον πάγκο. Το βάζεις παγκίτη. Για δεύτερος είναι καλός. Για δεύτερος είναι καλός. Ναι. Από αυτή την εντεκάδα που είδες τώρα. Ναι. Βάζει τον Κρέσπο, βάλει τον Στόπερ, βάλει τον Λέο Βατσαρίστερα. Πάσει ότι είναι κανονική. Είναι στα κάτω του ΠΑΟΚ. Αν σ' άκουγε τώρα ο Σαββίδης, ας πούμε, με στην εκπομπή με τον γιο του, τον Γιώργο. Τον Γιώργο. Και σ' άκουγε και καθόταν να ακούσουνε, σε ποια θέση ήθελες να σου πάρει παίχτη. Ένα backup, ένα αμυντικό χαφ θέλω. Backup του Κάνιας, πρώτον. Ένα θέλω, οπωσδήποτε θέλω έναν εξτρέμ, να έχει δύο πόδια να παίζουν, όπως έγινε με τον ο Ενρίκη, με τον, πώς το λένε, με τον που αλλάξανε πλευρές. Ναι, ναι. Θέλω θες ακόμα έναν τέτοιον γρήγορο. Ναι, ένα δεύτερο Ενρίκη από την δεξιά. Ναι. Και ένα τερματοφύλακα. Θες τερματοφύλακα. Ναι. Δηλαδή δεκάρι δεν θέλεις. Δεν θέλω. Εγώ πιστεύω ότι. Ο Άρντα θα την βγάλει. Ο Άρντα ακόμα δεν εγκληματίστηκε. Δεν εγκληματίστηκε. Ναι. Είναι το παιδί τώρα δεν έχει ούτε 15-20 μέρες επί της ουσίας. Ξέρεις τι βλέπω εγώ με τον Άρντα, ναι. Ξέρει πολύ μπάλα. Βλέπω το οικοδόμημα του ΠΑΟΚ. Έχει τόσο μπετόν, ας πούμε, και τα λοιπά, όπου η φοβερή μικρή όμη του Άρντα δεν μπορεί να το σηκώσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαίνεται ότι για τον ΠΑΟΚ είναι φτερούγα. Έτσι φαίνεται. Πρόσεξε. Τώρα, αν το πάρει την μπάλα. Ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει από πολύ μπάλα, το έχει δείξει. Πιο πολύ μπάλα από τον Μπίζερβερ δεν γνωρίζει. Όχι. Να ξέρεις. Όχι. Αλλά έχει ένα καλό ο Άρντα, ότι είναι πιτσιρίκος. Ναι. Είναι πολύ πιτσιρίκος. Ναι. Ένα άλλο θετικό ότι η Αίγυπτος, όσοι στους Αιγύπτιους έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, όλοι ήταν παιχθαράδες. Η Αίγυπτος. Βεβαίως. Όχι και όλοι. Όλοι ήταν παιχθαράδες. Όχι. Όλοι ήταν... δεν ήταν. Όλοι ήταν παιχθαράδες. Παιχθαράδες δεν ήταν. Όλοι δεν ήταν. Απαξάπαντες. Δεν θεωρώ ήταν παιχθαράδες. Απαξάπαντες. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Ούτε εκείνο με τον Μακτή είχαμε πάρει και έναν άλλον Αιγύπτιο. Ποιο ήταν, τον Τολμά. Δύο είχαμε πάρει. Μακτή, Χασάνι. Μπράβο, είδε πω δεν ήταν πεταράδε. Ο Σάμπρελε. Όχι. Ήρθε πρώτα, ήρθε ο Μακτή με κάποιον άλλον ο οποίο δεν ακούμπησε καν και του χρόνου ήρθαν οι Κωνσταντινίδε. Εκείνο δεν το θυμάται κανένα. Δεν σου λέω, δεν ήταν άλλο. Εντάξει, καμιά φορά και η χημία. Εγώ λέω οι παίκτε που παίξανε στον Πάο και Αιγύπτιο. Λοιπόν, σημασία έχει. Σε βλέπει λοιπόν ο Σαββίδη και του λε πρόεδρε, θέλω τερματοφύλακα κλάσο. Οπωσδήποτε από τον Άσο ξεκινά, παίρνει δεν πάει. Ναι, το ταβάνι ο Γλύκος εδώ δεν πάει παραπάνω. Τι άλλο είναι επίσης το πρόβλημα. Τι άλλο θέλει. Οπωσδήποτε εξτρέμ και νομίζω θέλει και ένα backup του Κάνιας. Του Κάνιας. Ναι. Τώρα και αν θέλει και ένα τέταρτο, πιστεύω. Στόπερ θα έπαιρνε ή δεκάρι. Στο δεξί μπακ. Εγώ θέλω διότι άμα χτυπήσει ο Μάτος δεν έχουμε άλλο δεξί μπακ. Όχι αριστερό μπακ, πρόσεξε. Δεξί μπακ. Μάνατζερ ράγκμπι, φίλε. Λοιπόν, Γιώργος, ακούω. Ναι. Ο Μασλαμάς πού είναι σήμερα. Δεν ξέρω. Πού είναι. Το τηλέφωνο πήρε τίποτα. Εμένα δεν ξέρω. Άργιο. Σε ψάχνει ο λαός σου. Και να πω και κάτι. Μάλιστα. Στο 1-0, εκεί στις καθυστερήσεις, χάνει διπλή ευκαιρία ο Πάγου. Δύο ευκαιρίες σε ένα λεπτό. Και λίγη στο 8. Ναι, λίγη στο 1. Δηλαδή μπορεί να το κάνει εκεί που αργεί ο Κρέσπο να τη σουτάρει να το κάνει 1-1. Κρέσπο πώς θα το κάνει με ανάποδο ποδάρι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, τον πρόλαβε ο άλλος και τη βγάζει κόρνερ. Και στο κόρνερ πάλι χάνει την ευκαιρία. Δηλαδή μπορεί να είχε το ντέρμπι άλλη εξέλιξη. Ωραία, πολύ καλά. Γιώργος, ακούω, Γιώργο. Και αυτοί χάσανε, μωρέ. Εντάξει, ωραία. Το Αϊντάρεβιτς δηλαδή χάνει ένα πράγμα που δεν χάνεται. Λοιπόν, εκεί στο 1-0, που την τρώει την τρύπα στην, που την τρώμε στην πλάτη της άμυνας στην μπάλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κοίταξε, ο Ίβιτς πίστεψε, ρε παιδάκι μου, ότι ο Ολυμπιακός είναι ακριβώς σαν την ΑΕΚ. Γι' αυτό χρησιμοποίησε ακριβώς. Δηλαδή, νόμιζε ότι οι μονάδες του Ολυμπιακού που δεν πατάνε καλά όπως είναι, θα είναι και οι μονάδες της ΑΕΚ θα είναι έτσι. Η ίδια κοπιά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό που σου είπα για Κάνιας και για Κάτσε. Καλά έκανε και δεν του ξεκίνησε. Εγώ θα ήταν πιο σοφό αν ήθελε για μένα τον τρίτο χαφ, όπως λες, ή τον καθαρό χαφ, να πάρει τον Κρέσπο και να τον βάλει μπροστά από δύο σέντερ μπακ. Και να τον έχει μαζί με αυτούς τους δύο. Ναι. Και να βάλει αριστερά τον Λέοβατς. Αυτή ήταν η κίνηση. Συμφωνείς μαζί μου. Ναι, να τον βάλει τον Κρέσπο μπροστά. Μπροστά από τα δύο στόπερ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα οποία και να θυσιάσει τον Τζάλμα, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού και φάνηκε από την αρχή. Και να βάλει τον. Όχι. Ποιο να βάλει. 12 θα παίζανε. Τον Νουάρντα θα βάζει. Στάω, στάω. Πάμε πάλι.
Κάνια εξάρι. Όχι, όχι. Σαχόφι, τριάδα των χαφ θα ήταν. Πες μου, εντεκάδα. Λοιπόν, Γλύκος. Αριστερά Λέοβατς. Δεξιά Μάτος. Δεξιά Μάτος. Ωραία. Στόπερ Μαλεζάς, όχι. Μαλεζάς και πώς τον λένε. Κρέσπο. Όχι, Μαλεζάς και Βαρέλα. Σε ειδικό ρόλο τον Κρέσπο μπροστά τα δύο center back. Εξάρι. Ακριβώς. Ωραία. Σαχόφ και. Πώς τον λένε τον άλλον. Τσίμιροκ. Ναι. Δεν βάζει τον Τζαλ Μακάμπος που έχει θέμα τραυματισμού. Βάρντα. Βάρντα. Ναι, από την αποκεί μεριά Ερίκε και Πρίγιοβιτς. Καθαρό 4-5-1. Ναι. Το ξεκινάς. Καθαρό. Τους δένεις. Τους δένεις ακριβώς. Και μένει έκο, όπως λέει ο Τζόρνταν πολύ σωστά, ναι, από δυνάμεις. Ναι. Κάνεις τη μία αλλαγή το εξάρι σου. Βάζεις έναν γρήγορο και πιο ξεκούραστο εξτρέμ και πέφτει το μέσο μας. Λοιπόν, να πω κάτι. Ξεκινάω σφιχτά. Του δίνω το άγχος, του κλείνω το χώρο και όσο μπαίνει η ώρα. Αν θυμάσαι καλά, η ΑΕΚ είναι στο 1-0 που η ΑΕΚ δεν έπαιζε μπάλα, γιουχάρανε κάποια στιγμή. Ναι. Που στο 10 εναντίον 11 σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Επειδή μπορεί εσύ, φίλε, τώρα με το μήνυμα να είσαι και εσύ τη παρέα, θα σου πω κάτι για να ξέρει. Τη παρέα, γιατί. Αυτή τη παρέα που τώρα εντάξει ξέρει. Αυτή υποστηρίζει το Γλύκο, ναι. Κοίτα την παρέα. Το Τζαβέλα και το Γλύκο παράδειγμα. Που λένε. Για να καταλάβει ο κόσμο. Παρέα ήταν ποιοι. Ο Τζαβέλα, ο Γλύκο και ο άλλο. Άκου τι λέει τώρα. Άκου τι λέει τώρα. Ναι. Η άμυνα έφταιγε μόνο όταν ήταν ο Τζαβέλας. Ναι. Άραγε λοιπόν, μπορεί να είναι φίλος του Τζαβέλα ο τύπος. Ναι. Λέω κι εγώ τώρα. Ποιοι είναι οι παρέα στον. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, η παρέα. Υπάρχει Τζαβέλα, μια παρέα. Ναι. Άλλος τρίτος υπάρχει. Υπάρχουν κανένα δυο αγκατάκια, θα φύγουν το καλοκαίρι. Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί ξέρω να πει. Δεν χρειάζεται. Πώ γιατί δεν λε. Γιατί να πει. Δεν φοβάμαι καθόλου να το πω. Εγώ τι λέω και ότι κάνω. Το ξέρω, ναι. Το ξέρει ότι γίνεται. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτά. Λοιπόν. Ναι. Τον Γλύκο, ναι, όχι τον Γλύκο, τον τερματοφύλακα τον πληρώνεις για να τα πιάνει, όχι να μην, να μην τρώει παραπάνω. Να πιάνει, να πιάνει. Είδατε τον Αρούμα αυτόν της Μίλαν. Έπιασε 15 γκολ. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή τι να κάνουμε, τον αποθεώσουμε γιατί έπιασε άλλα τρία. Να ρωτήσω κάτι, ωραία τα λες. Καθίστε καλά, ρε παιδιά. Μισό λεπτό τώρα γιατί θα δώσω ευθύνη στον πρόεδρο. Ο Γλύκος. Εγώ λέω, έκανε το συμβόλαιό του και έκατσε πάνω στο συμβόλαιο. Ναι. Απλά πράγματα. Καλά, ναι, αυτό σωστά. Δεν κουνιέται στο δεύτερο γκολ, δεν κουνιέται. Την βλέπει που πάει μπάλα μέσα. Έβγαλε ένα 4 μπορεί να σου πει ο άλλος. Δεν με νοιάζει, δεν κουνιέται. Πρέπει, είναι υποχρεωμένος να πηδήξει, να την αποκρούσει. Μάλιστα. Αν δεν τη φτάσει, εντάξει, δεν τη φτάνει. Όχι όρθιος. Όχι όρθιος. Όπως με την Ξάνθη. Έτσι ακριβώς. Ναι. Όπως και στο τρίτο γκολ. Ναι. Υπεύθυνος. Και ο Μπρίγκιτς όμως έχει φάει όρθιος και αρκετά. Όχι ένα. Άκου, Γιώργο, άκου. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Εγώ τον Μπρίγκιτς. Θέλει άλλο τερματοφύλακα. Θέλω να είμαι τίμιος. Ναι. Τον Μπρίγκιτς δεν τον είδαμε σε 5 παιχνίδια συνεχόμενα. Συμφωνώ. Αυτός κάθε εβδομάδα κάνει γκέλα και τον βλέπουμε παίζει. Σωστό. Άρα λες είναι down και πρέπει να μπει ο Μπρίγκιτς. Πάει τελείως. Πρέπει να μπει ο Μπρίγκιτς. Λοιπόν, θα τελειώσω, να συνεχίσω. Λάθος είναι ίσως για μένα το πρώτο ματς που χάνει ο Πάοκ από τον προπονητή του. Δεν θεωρώ ότι έχει χάσει άλλο. Ναι. Είναι το πρώτο μάτς. Εντάξει, ναι, τρώει και την κάρτα, παίζει με 10, τώρα τον αλλάζει τα πλάνα. Σίγουρα, ναι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι φάνηκε ότι δεν υπήρχε συγκέντρωση, γιατί δεν μπορεί να τρως γκολ τώρα στο πρώτο λεπτό. Έλεος δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάστηκαν από το ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός στον Ατρόμητο. Λίγο πολύ είναι συντοπισμένη η παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός, έστω και με μισό βαθμό, γιατί είχε μεγάλη διαφορά, θα το παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν είχε καθόλου μεγάλη διαφορά. Το θέμα ήταν. Το θέμα ήταν αυτή τη στιγμή ότι έπρεπε εμείς να δείξουμε χαρακτήρα και πρώτον να μείνουμε στο κυνήγι του Πανιωνίου και δεύτερον γιατί όχι να πετάξουμε την ΑΕΚ εκτός play-off. Δεν κατάλαβα γιατί η ΑΕΚ να είναι στα play-off. Αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Βλέπουμε. Πάρα πολύ καλά. Βέβαια, Σάκο, Τζίμιροτ, Κρέσπο, κανένας από αυτούς δεν είναι δημιουργικός. Όχι. Όχι. Άμυνα θα παίζαμε μόνο, τι δημιουργία. Μόνο αν θα βγαίναν οι δύο πλάγοι, θα παίζαμε από τα πλάγια Ραπτόπουλη. Θα βγαίναν οι δύο πλάγοι μπακ από εδώ. Ναι. Και δεν θα είχαμε εδώ που ήταν ο Ενρίκε μόνος του. Ουάτα. Και ένας το ένας με δύο. Θα βγαίναν από τα πλάγια. Ό,τι κάναμε από τα πλάγια θα γινόταν. Ναι. Καθόλου από τον άξονα. Δηλαδή, ο άξονα θα ανέβαζες το Λέοβατς και το Μάτος να κάνουν πλάτος. Θα έχεις πιο κοντά τον Ενρίκε, πιο κοντά τον Ουάρντα. Και μάλιστα. Δεν νομίζω ο Κρέσπο μπορεί να παίξει. Αυτό είναι και πιο 3-5-2. Με τον Ουάρντα δεκάρι και τον Ενρίγκε με τον, πώς το λένε, τον Πρίγιοβιτς. Είναι πιο 3-5-2 αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πει στον Κρέσπο τρίτο στόπερ. Ο Ενρίγκε σου κάνει για δεύτερο φόρ, σαν τον Μπέλκα. Ο Ενρίγκε, αν μου κάνει σαν δεύτερο φόρ. Ναι. Πώς έχεις πει για τον Μπέλκα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Ο Μπέλκας έρχεται στον κόλ. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να πάρω εγώ έναν για να μου κάνει τη δουλειά που θα κάνει ο Μπέλκας, γιατί να τον πάρω. Τον θέλω εξτρέμ. Δημιουργικό και σκόρερ. Δηλαδή,
τον θέλω και στη γραμμή, όπου τον Μπέλκα δεν μπορώ να τον έχω στη γραμμή. Γιατί ο Μπέλκας δεν έχει στοιχεία εξτρέμ. Καταρχήν είναι και μυαλό, δουλεύει το μυαλό του Ενρίκε. Δηλαδή, εκτός από την γρηγοράδα που είναι. Είναι το μόνο μυαλό που δεν δουλεύει εκεί από τους 11, νομίζω εγώ. Ο γιατί Ενρίκε, ο Ενρίκε, θα σου πω κάτι. Ο Ενρίκε παίζει με το συνέστημα και όχι με τη λογική. Ο Ενρίκε μπορεί στη διάρκεια του παιχνιδιού που θα χρειαστεί να πάρει για 15 δευτερόλεπτα 10 ανάστευση για να ξαναπάρει προσπάθεια, μπορεί να τρέξει σαν τον τρελό και να, όταν να γίνει προσπάθεια να μην έχει. Δεν έχει δηλαδή στο μυαλό του. Ναι, ναι. Ένας πιο χαζός Γκαρσία είναι ο Ερίκη. Ναι. Είναι μέση συναισθηματίας, παίζει για την ομάδα κτλ. Αλλά ο Ερίκη, παιδιά, σήμερα έχει κάνει 2-3 φάσεις από αριστερά όπως βγήκε. Άλλο λέμε, δεν λέμε ότι δεν κάνει φάσεις. Όχι, άλλο λέω εγώ. Ναι. Σπαταλάει τζάμπα δυνάμεις. Σπαταλάει τζάμπα δυνάμεις, βρέσει Τζόρνταν. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί το μυαλό του το πότε θα πάρει αναπνοή και πότε θα φύγει. Δηλαδή, ο Ζαγοράκης αυτό που είχε με τη τεράστια κατανομή δυνάμεων και πολλοί άλλοι παίκτες, ας πούμε, τυχαία είπα το όνομα Ζαγοράκης για παράδειγμα, δεν το έχει αυτό. Μετά, όταν χάσει την μπάλα, δεν συμμετέχει ποτέ στο αμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Είναι μπελάς. Είναι καρτάκια, δεν μαρκάρει ποτέ. Εγώ δηλαδή αυτό που λέει, καλύτερα να τον έχω δεύτερο center forward σε ένα 4-4-2 σε ρόμβο ή σε ένα 3-5-2 παρά να τον έχω, ας πούμε. Και άμα είναι έτσι, ρε φίλε, γιατί να φάω τον Μπιτσίρικα, τον Μιστακίδη. Γιατί να φάω τον Μιστακίδη. Για ποιο λόγο να φάω τον Μιστακίδη. Εγώ τη μεταγραφή μου την κάνω αυτός να μου κάνει τη δουλειά του Μιστακίδη επί δύο. Κατάλαβες. Θέλω να μου κάνει τη δουλειά όπως και κάνει τη δουλειά ο Μπρίγιοβιτς. Μπορεί να τον κάνουν. Επάνω στον. Το Μιστακίδη μπορεί να τον κάνουν. Στον Κλάους και τώρα τον. Μπορεί να τον κάνουν τρίτο παίκτη στη γραμμή. Αυτό που λέω εγώ για μεταγραφή. Ποιον. Το Μιστακίδη. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Πιο αδικημένος είναι ο Μιστακίδης φέτος πάντως. Από άποψη συμμετοχών.